Σε εκκρεμότητα για αρκετό καιρό φαίνεται ότι θα παραμείνει το πάγιο και απόλυτα δίκαιο αίτημα των εκατοντάδων χιλιάδων βαμβακοκαλλιεργητών σχεδόν σε όλη τη χώρα για αποζημιώσεις των οποίων η σοδιά επλήγει 2 χρόνια πριν από το πράσινο σκουλίκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, και ενώ βρισκόμαστε μόλις λίγες ημέρες πριν από το 2013, οι αρμόδιες κοινοτικές αρχές ζήτησαν περισσότερα στοιχεία από τη χώρα μας που να τεκμηριώνουν την καταβολή αποζημιώσεων ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ. Οι βαμβακοπαραγωγοί ήλπιζαν σε αποζημίωση μέχρι και 80 ευρώ το στρέμμα στις περιπτώσεις που η καταγεγραμμένη παραγωγή ήταν μικρότερη των 70 κιλών το στρέμμα. Οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι καθιονδήποτε τρόπο μας δείχνουν καθημερινά την αγάπη και την αλληλεγγύη τους και στον πρωτογενή τομέα, ειδικός και γενικός. Ανακοίνωση σχετικά με τα νέα όρια ηλικίας όσον αφορά στην ασφάλιση και την συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του έδωσε ο ΟΓΑ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο οργανισμός, οι ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας ασφάλισης με έτος γέννησης το 1948 δικαιούνται σύνταξη λόγω γύρατος το έτος 2015, δηλαδή στο 67ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης, ανακοίνωση τονίζει ότι όσοι από τους γεννηθέντες το έτος 1948 καταβάλουν μέχρι την 28η 12ου 2012 προαιρετικά με την ειδοποίηση που τους απεστάλλει την ασφαλιστική εισφορά του δευτέρου εξαμήνου του 2012, δεν θα τους αποσταλεί το Φεβρουάριο του έτους 2013 νέα ειδοποίηση καταβολής της εισφοράς αυτής. Δεν θα υπάρξει επιμήκυνση της διάρκειας διατηρησιμότητας του παραγόμενου φρέσκου γάλακτος, διαβεβαίωσε εκ νέου η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάξιμος Χαρακόπουλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Φευρονίας Πατριανάκου, δήλωσε με κατηγορηματικότητα ότι αντιτίθεται στην επιμήκυνση της διάρκειας διατηρησιμότητας του γάλακτος από 5 σε 9 ημέρες, ενώ σε άλλη παρατήρηση της βουλευτού για το θέμα των ζωοτροφών τόνισε ότι δεν πρόκειται να ενδώσει σε πιέσεις για καλλιέργεια μεταλλαγμένων ζωοτροφών. «Η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στο περιβόλι της Ευρώπης», είπε χαρακτηριστικά. Την ικανοποίησή της για τις διαβεβαιώσεις του αναπληρωτή υπουργού εξέφρασε η κυρία Πατριανάκου, η οποία συμπλήρωσε ότι χρειάζονται συντονισμένες πολιτικές με το Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου για τον Έλληνα.